σε μια τολμηρή κίνηση για την επανέναρξη της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής ειρηνευτικής διαδικασίας, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι πρότεινε τη δημιουργία ενός αποστρατιωτικοποιημένου Παλαιστινιακού κράτους. Αυτή η πρόταση, που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης τύπου με τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Κάιρο, τονίζει την πτυχή της αποστρατικοποίησης ως μια νέα επιλογή για μελλοντική ειρήνη στην περιοχή. Το όραμα του πρόεδρου της Αιγύπτου, Αλ-Σίσι, περιλαμβάνει ένα Παλαιστινιακό κράτος χωρίς στρατιωτικές δυνατότητες που θα διαθέτει διεθνή δύναμη ασφαλείας. Η ιδέα είναι να παρασχεθεί μια ουδέτερη ειρηνευτική δύναμη για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας τόσο για το Παλαιστινιακό κράτος όσο και για το Ισραήλ. Οι προτινόμενες δυνάμεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν το ΝΑΤΟ, τα Ηνωμένα Έθνη, τα Αραβικά ή Αμερικανικά στρατεύματα, σύμφωνα με το Σίσι, αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν αντικείμενο συζήτησης και διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, αυτή η πρόταση αντιμετωπίζει σημαντική αντίθεση από τη Χαμάς, την ομάδα που κυβερνά τη λωρίδα της Γάζας από το 2007. Σε απάντηση στην πρόταση διεθνών ιαραβικών δυνάμεων που επιβλέπουν τη Γάζα, ο Χαλίντ Μεσάλα, πρώην ηγέτης της Παλαιστινιακής Οργάνωσης, εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις. Η Χαμάς υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε λύση αποκλείει τη συμμετοχή τους είναι απαράδεκτη και ισχυρίζεται ότι δεν θα επιτρέψει διεθνείς επόπτες στη Γάζα. Αυτή η στάση αποτελεί σημαντική πρόκληση για την εφαρμογή της πρότασης του πρόεδρου Σίσι. Η ιδέα ενός αποστρατικοποιημένου Παλαιστινιακού κράτους, ενώ στοχεύει στην αντιμετώπιση των ανησυχιών για την ασφάλεια της περιοχής, παίρνει στο προσκήνιο την πολυπλοκότητα της εξισορρόπησης της διεθνούς εμπλοκής με την κυριαρχία και τις επιθυμίες των τοπικών πληθυσμιακών ομάδων. Η αντίσταση από τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν ως στόχο την εξαφάνιση του Ισραήλ και όχι την ειρηνική συνύπαρξη, υποδηλώνει ένα σημαντικό εμπόδιο στην υλοποίηση αυτού του σεναρίου, καθώς η άρνησή τους να αποδεχθούν τη διεθνή εποπτεία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες. Συγκεκριμένα, ο Αιγύπτιος πρόεδρος είπε: «Είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι να αποστρατικοποιηθεί αυτό το κράτος και μπορούν επίσης να υπάρξουν εγγυήσεις, είτε με δυνάμεις του ΝΑΤΟ, είτε δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών, είτε αραβικές ή αμερικανικές δυνάμεις, έως ότου επιτύχουμε ασφάλεια και για τα δύο κράτη, το νέο Παλαιστινιακό κράτος και το Ισραηλινό κράτος», είπε ο Αλ-Σίσι την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης τύπου στο Κάιρο με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσεθ και τον Βέλγο Πρωθυπουργό Αλεξάνδρ Ντεκρού. Ένα πολιτικό ψήφισμα που ζητά ένα Παλαιστινιακό κράτος με βάση τα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, παρέμεινε ανέφικτο, πρόσθεσε ο Αλ-Σίσι, που ζήτησε να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση με βάση τα αποτελέσματα των εξελίξεων εδώ και 30 χρόνια, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνει τη συμφωνία καλύτερα στο τώρα. Πείτε μας τη γνώμη σας για τα λόγια του Αλ-Σίσι στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στο MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.